Λοιπόν, τώρα έκανα μία συμφωνία μεταξύ κυριών με την Έλλη Κοκκίνου για κάτι που θα κάνουμε στη συνέχεια. Απλά εγώ θέλω να την υποδεχτώ και να της πω κάτι με το που θα τη δω και θα πατήσει το πόδι στο πλατό. Είναι πολύ γουρλού, το έχω ξαναζήσει. Έλλη μου. Με το δεξί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή αρχή. Καλώς και δημοσίως. Καλώς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και για το πλατό σας. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πριν 8 χρόνια... 8. Όπα, περίμενε, είναι 13 τώρα. Ναι, το 2005. Ναι. Μου είχες κάνει ποδαρικό και στον πρωινό καφέ. Μου είχες κάνει δώρο ένα πολύ ωραίο βραχιολάκι. Ναι. Και ήσουν, νομίζω, μου έδωσες ευχές σου μέσα από ένα έτσι πολύ ωραίο βίντεο. Μετά είχαμε και μια συνάντηση από κοντά και δεν το ξεχνάω ποτέ αυτό. Μου είχες πάει πολύ καλά. Σε πολύ γούρλου. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ θετικός άνθρωπος. Πάρα πολύ. Το εύχομαι. Να σου φέρω τύχη και γούρι. Θα ξεκινούσα με μια καλημέρα, αλλά τελικά θα ξεκινούσα με μια καληνύχτα, ούτε καν με καλησπέρα. Αν και είναι νωρίς ακόμα. Έτσι. Τι είναι αυτό το καληνύχτα, Έλλη μου? Το καληνύχτα είναι το καινούριο τραγούδι που ηχογραφήσαμε με το Φίβο. Mm-hmm. Είναι η στίχη και η μουσική η δική του. Και κυκλοφορεί, θα πρωτοπαιχθεί στα ραδιόφωνα ή αύριο ή μεθαύριο. Σε ποιον λες καληνύχτα? Είναι γλυκιά καληνύχτα ή είναι καληνύχτα? Αυτή είναι καληνύχτα, γεια σου. Είναι καληνύχτα, Βαρβάτη. Αυτή είναι καληνύχτα, γεια σου. Με τσαντιλά. Ναι, δηλαδή είναι κάτι εκτός του εαυτού μου και της προσωπικότητάς μου, τέτοιου είδους καληνύχτα. Τραγουδάω σαν να είμαι μια άλλη. Γενικώς, σε θέμα προσωπικότητας. Αλλά εντάξει, είναι σαν ρόλος κάτι. Όταν τραγουδάς κάτι, δεν σημαίνει ότι το βιώνεις. Κάθε φορά που τραγουδάς ένα τραγούδι, δεν σημαίνει ότι το βιώνεις και όλα σε συγκεκριμένη πολλά στιγμή. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ερμηνείες και θα τις θυμηθούμε και μαζί τώρα, γιατί έχουμε ετοιμάσει και ένα βίντεο που πραγματικά έδινες ρεσιτάλ. Δηλαδή, είναι πολλά τα τραγούδια που, επειδή σε έχω δει και live πολλές φορές, αλλά και μέσα από το CD ακουγόταν ότι δίνεις ψυχή και δίνεις και έμφαση. Νιώθω ότι υποδίεσαι μερικές φορές ρόλους μέσα από τα τραγούδια σου. Εκείνη την ώρα, ναι. Εκείνη την ώρα είτε έχω ζήσει μια κατάσταση ήταν λάθος, που... πούμε. Το ήταν ψέμα. Ήταν ψέμα, το ήταν ψέμα, ας πούμε. Τα δίνεις όλα στο ήταν ψέμα. Στο ήταν ψέμα, μάλλον αυτό το τραγούδι είναι ένα από τα αγαπημένα μου και ένα από τα κλασικά που έχουμε γράψει με το Φίβο και είναι ένα τραγούδι που μου το ζητάει πάντα ο κόσμος όταν περάσει κάποια ώρα και δεν το έχω πει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αλήθεια. Ναι. Παραγγελίες δέχεις, ναι, δηλαδή. Αλλά πάντα όταν μπαίνω στο στούντιο να τραγουδήσω και όχι μόνο και live όταν τραγουδάω, προσπαθώ να ζήσω και να εκφραστώ και να είμαι πάρα πολύ εκφραστική γενικότερα στο στίχο που τραγουδάω και όχι να τον απαγγέλω. Είτε το έχω ζήσει είτε όχι, δεν έχει σημασία. Εμείς έχουμε κάνει μια επιλογή από τις επιτυχίες σου, λίγα μόνο από τα τραγούδια που έχεις πει. Ίσα ίσα να θυμηθούμε μερικά και να φτιαχτούμε εντός εισαγωγικών. Okay. Πάμε να τα ακούσουμε. Yeah. Το περίμενα κι εγώ. Έχεις πει πολλά τραγούδια, Έλλη.
Έχω υπάρξει πολύ τυχερή. Έχουμε συνεργαστεί με το Φίβο τόσα χρόνια και πραγματικά πιστεύω ότι μου έχει δώσει πολλά από τα διαμάντια του και τις εμπνεύσεις του. Mm-hmm. Και μόνο ευγνώμων μπορώ να είμαι, γιατί έχω ζήσει και πάρα πολύ όμορφες στιγμές και τις δοξασμένες στιγμές της δουλειάς μας, που δεν τη ζούμε πλέον σε αυτό το μέγεθος που το ζούσαμε τότε, σε όλα τα επίπεδα. Είμαι πολύ τυχερή και από τις τελευταίες που έχουμε ζήσει τέτοια πράγματα. Περιμένουμε και το Καλλινθέα λοιπόν, που θα πρωτοπαιχτεί, όπως είπαμε, αύριο στο ραδιόφωνο. Ή αύριο ή μεθαύριο, ναι, είναι ηχογραφημένο, έχουμε τελειώσει, το περιμένουμε. Είναι. Τώρα θα σε φάω κάπου αλλού. Έχει σχολιάσει και η ίδια. Το καλοκαίρι ήταν ότι έγιναν πολλοί έτσι ξαφνικοί έλεγχοι από τους ΔΟΕ, επιχειρηματίες mm-hmm. νυχτερινών μαγαζιών, κέντρων, μπήκαν στο στόχαστρο και καλλιτέχνες. Γιατί εντοπίστηκαν διάφορες παρατυπίες που αφορούσαν και σε επιχειρηματίες αλλά και σε τραγουδιστές. Κυρίως όμως περισσότερο στους επιχειρηματίες. Θέλω να παρακολουθήσουμε μαζί ένα βίντεο και μετά θέλω να μου σχολιάσεις. Okay. Τεράστια ποσά που αλλάζουν χέρια κάθε βράδυ, χωρίς να φαίνονται πουθενά. Ανύπαρκτες αποδείξεις σε συναυλίες και νυχτερινά κέντρα. Κάποιοι καλλιτέχνες και επιχειρηματίες που κατηγορούνται ότι κυνηγούν το εύκολο κέρδος. Αυτό είναι το σκηνικό της φοροδιαφυγής τη νύχτα. Ακόμη και βραδιές που την τελευταία στιγμή διοργανώνονται με πρόσχημα την ενίσχυση του αθλητισμού. Η απόψη σε βραδιά γίνεται και για τον την ομάδα μπάσκετ της Αμαλιάδας και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχουν και αποδείξεις. Οι καλλιτέχνες ήταν οι πρώτοι που μπήκαν στο στόχαστρο τους ΔΟΕ. Πολλοί μιλούν πλέον ανοιχτά στην εκπομπή μας και δίνουν την δική τους απάντηση για τους ευνηδιαστικούς ελέγχους στα νυχτερινά κέντρα και στις απολαβές τους. Είχαμε ένα μαγαζί στην Οικουμενή, σε συγκεκριμένα κλαμπ, συγκεκριμένα που ήταν να τραγουδήσω. Έκλεισε λίγο πριν τρεις μέρες πριν πάω. Και δεν έχουμε γίνει εμείς στόχαστρο. Κλαμπ με εμάς γίνεται γνωστό. Οι τραγουδιστές μιλούν για επικοινωνιακό παιχνίδι σε βάρος τους, καθώς εκείνη είναι ο εύκολος στόχος. Λόγω επωνυμίας, τίποτα άλλο. Είναι μόνο καλλιτέχνες, είναι όλοι οι άνθρωποι γενικότερα που είναι γνωστοί στον κόσμο. Τη δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι και κάνουν έλεγχο. Σου πάνε είναι με αυτόν τον τρόπο να γίνει κάθαρση, δεν πειράζει, ας ακουστούν και πέντε ονόματα έτσι για εντυπωσιασμό. Κοιτάξτε γύρω μας ο κόσμος καταραίει. Υπάρχει μια δόση υπερβολής γιατί ο χώρος μας έτσι κι αλλιώς πουλάει. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει περισσότερη φοροδιαφυγή στο χώρο μας από ότι σε άλλους χώρους. Παιδιά, εσάς σας επισκέφτηκε το ΣΔΟΕ. Κάπου ήρθε, ναι. Κάπου ήρθε το ΣΔΟΕ. Αλλά είμαστε καλά παιδιά εμείς. Καθαρός Ουκρανός, άστρα μπλε, δεν φοβάται. Η οικονομική κρίση κάνει τους τραγουδιστές να βάζουν σε προτεραιότητα τις συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Μόνο που για το ΣΔΟΕ, πολλές φορές οι λεγόμενες περιοδίες δεν είναι τίποτα παραπάνω από εμφανίσεις αστραπή ή αρπαχτές, όπως τις λέει ο λαός, με στόχο το εύκολο κέρδος. Λες για όσους λένε ότι η Κατερίνα Στικούτη έχει πάρει την Άνω, γιατί κάτω ραχούλα. Δεν θα συμφωνήσω ούτε με την Κάτω ούτε με την Άνω, γιατί νομίζω ότι η Ελλάδα είναι παντού. Και όταν σε καλεί κάποιος και πηγαίνεις και περνάς όμορφα και διασκεδάζεις τον κόσμο, για μένα δεν υπάρχει. Θα κάνω εγώ εξαιρέσεις και θα βάλω όρια στο ποιο μέρος θα πάω και ποιο όχι. Το θεωρώ λίγο εγωιστικό. Όπως μας λένε, έχουν ήδη μειώσει τις απολαβές τους εδώ και χρόνια, ενώ κάνουν ακόμη και δύο δουλειές για να μπορούν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο κράτος, όπως όλοι οι Έλληνες. Ποιος περνάει καλά και το ποιος δεν περνάει καλά και αν δουλεύουν και πληρώνονται ό,τι έχουν συμφωνήσει και όλες τις μέρες που έχουν συμφωνήσει είναι πολύ μεγάλη, έχει πολύ μεγάλη διαφορά και σημασία την οποία δεν τη γνωρίζει ο κόσμος. Εγώ κάνω και μια δεύτερη δουλειά, δεν είναι καθόλου εύκολος ο συνδυασμός αυτός. Εμείς προσωπικά βάζουμε νερό στο κρασί μας, έτσι κι αλλιώς δεν ίσχυαν ποτέ και όλα αυτά που ακουγόντουσαν όσον αφορά τις αμοιβές μας, αυτά τα αστρονομικά ποσά. Δεν αντιμετωπίζεται με την κατήφια αυτό το πράγμα. Όλοι έχουμε, καλούμαστε αυτή τη στιγμή να αλλάξουμε τη ζωή μας. Να αλλάξουμε τον τρόπο ζωή μας και να προσαρμοστούμε σε μια νέα κατάσταση. Έχεις ρίξει το κασέ σου, Κατερίνα? Ναι, σε σχέση με πέρσι όχι πάρα πολύ, αλλά έχουμε κάνει κάποια μείωση γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι. Προτείνω να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε κάνει μια συμφωνία. Τα έχουμε πει όλα έτσι κι αλλιώς. Τα είπανε και οι συναδελφοί μου. Μια χαρά τα είπανε. Θα τα πούμε αλλιώς τώρα εμείς οι δύο. Καταρχάς θέλω να καταλήξουμε από ό,τι αποφασίσαμε. Βάζω καλάθι, σου κάνω ερώτηση. Χάνω καλάθι, μου κάνεις ερώτηση. Βάζεις καλάθι, μου κάνεις ερώτηση. Χάνω καλάθι. Σου κάνω ερώτηση. Μου αρέσουν οι προκλήσεις.
Λοιπόν, δεν θα σηκώνουμε. Από εδώ και με το πόδι έτσι. Και με τα κούνη και με το πόδι. Από εδώ είναι πιο δύσκολο. Θες να με διευκολύνεις ή θες να με δυσκολέψεις? Ό,τι θες. Όχι, πρώτη εκπομπή δεν θέλω να σου βάλω δύσκολα. Από πού να το ρίξω? Από εδώ? Όπως είμαι? Παιδιά, πρέπει να ετοιμάσω ερώτηση τώρα, θα δηλαδή εγώ. Θα με πετάνεις τις ερωτήσεις. Λοιπόν, φεύγει. Εντάξει. Γεια. Λοιπόν, ούτε που ακούμπησε καν. Ακούω. Α, ακούς. Ακούς. Τι να σου άμα πω. Βάλω ρωτάω, αυτή είναι η συμφωνία. Ναι, άμα παιδιά, δεν θα αλλάξει συμφωνία τώρα στον αέρα. Α, λοιπόν, πώς είσαι αυτόν τον καιρό? Είμαι πάρα πολύ καλά. Σήμερα είχα λίγο άγχος, η αλήθεια μου λέει, ο αρχιστάκτης, άσε τα πολλά και βάλε κανένα καλάθι. Η αλήθεια είναι... Μην με φοβάσαι. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ καλά. Περνάω πάρα πολύ ωραία. Είχα λίγο άγχος σήμερα το πρωί. Λογικό. Αλλά τώρα έχω ηρεμήσει. Ηρέμησες. Βοηθάει και το ότι έχω και ωραία πρόσωπα είναι εδώ. Είναι παιδί πρώτη... Ναι, εντάξει. Είναι σαν να βγαίνω κι εγώ στη σκηνή. Ναι. Το πρώτο πεντάλεπτο. Κάθε πεντάλεπτο. Κάθε φορά, ναι. Εντάξει, ρε παιδιά, νομίζω ότι σε όλο συμβαίνει. Λογικό είναι. Θα ήταν άσχημο να μην έχεις. Πάω. Έλα, πήγαινε. Α, να το. Ντροπή. Ντροπή. Αυτό... Μία ερώτηση στην Έλλη Κοκκίνου. Ντροπή, πραγματικά. Αυτό είναι προκλητικά. Τι να πω. Δεν θα το σχολιάσω. Έχεις γνωρίσει τους γονείς του συντρόφου σου? Κανονικά πρέπει να ξαναρίξει, γιατί αυτό ήταν καθαρά στημένο. Έτσι. Okay. Πάμε στα 15 εκατοστά για να ρίξουμε, για να βάλουμε, για να κάνουμε την ερώτηση. Δεν είναι και ο Μπόγρης. Δεν έχει σημασία. Έγινε. Τώρα με την αξία σου. Αυτό, με την αξία σου την κέρδισες. Όχι. Όχι, αλλά η ερώτηση δεύτερη είναι αυτή. Ποιο είναι το μυστικό για να κρατηθεί μια σχέση από απόσταση? Βάλε πάλι. Το άλλο δεν πιάνει. Δεν είναι, ερώτηση ανώδυνη είναι αυτή. Α, έτσι το χωρίζουμε. Ωραία είστε εδώ. Τι είναι το μυστικό για να κρατήσει μια σχέση... από απόσταση. Η υπομονή. Η αγάπη. Η εκτίμηση και ο σεβασμός στο όνειρο του άλλου. Mm-hmm. Παρακαλώ. Μη ρίξε ερώτηση τώρα. Όχι, ρίξε εσύ άμα δεν θες. Ή να πάω στο επόμενο. Έλα. Πάω στο επόμενο. Ναι, άλλη μία. Πόσες έχει ακόμα? Δεν παιδιά δεν με θέλει. Έλα. Τι έγινε εδώ? Δεν γίνεται. Λοιπόν, να σου πω όμως κάτι. Ξέρω ότι πάνε και έτσι. Εντάξει. Μόνο που το ύψος είναι λίγο πιο ψηλά κανονικά, ξέρεις. Έλα, ρίξε την ερώτηση. Τι χωρίζει εσένα και τον Νίκο Μουρατίδη? Τι μας χωρίζει? Είχε βγει πριν από λίγο καιρό σε μια συνέντευξη που έδωσε ο Νίκος Μουρατίδης στο Εγώ και είχε κάνει μια έτσι κριτική για εσένα. Δεν ξέρω αν την είχες ενημερωθεί ή μάθει. Κάτι είχα διαβάσει, αλλά αν δεν τη δω η ίδια, ξέρεις... Μπορώ να έχω αυτολεξί τη δήλωση ο Μουρατίδης, παρακαλώ. Αλλά κιόλας... Α, θέλετε να μου πείτε αυτολεξί για να το μεταφέρω στην Έλλη. Ξέρεις τι. Η Έλλη Κοκκίνου δεν μου αρέσει. Σεβαστό. Γιατί δεν βρίσκω λόγο ύπαρξή της στο ελληνικό τραγούδι. Μουρατίδης είναι αυτός, τα λέει αυτά. Καλά, αυτό δεν δίνει ελαφρυντικό σε κάποιον. Mm-hmm. Αλλά είναι σεβαστή η άποψή του. Δεν είναι υποχρεωμένος όλος ο κόσμος να πει ότι... να του αρέσω μάλλον. Έχει υπάρξει κάτι μεταξύ σας που ενδεχομένως τον έφτασε στο σημείο να δηλώσει κάτι τέτοιο? Τουλάχιστον όχι όσο γνωρίζω εγώ. Τελευταία φορά που συναντηθήκαμε ήταν πέρυσι, νομίζω, ή πρόπερσι, δεν θυμάμαι. Mm-hmm. Όχι, επί Greek Idol εποχής. Mm-hmm. Στο πλατό του Κωστόπουλου, στην εκπομπή που έκανε τη βραδινή. Και μάλιστα γελάσαμε, κάναμε χαβαλέ με τον Πέτρο που έκανε το διαγωνιζόμενο και τραγούδισε ένα τραγούδι του Βοσκόπουλου. Και κάναμε εμείς οι δύο έτσι ένα λογοπαίγνιο χιουμοριστικό και... Εγώ τουλάχιστον δεν γνωρίζω κάτι. Γενικά... Αλλά δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι να... Ούτε εμένα μου αρέσουν όλοι. Και το θεωρώ λογικό και φυσικό να μην αρέσω σε όλους. Έχεις διαβάσει ποτέ έτσι κάποια κριτική που να σε έχει απασχολήσει και να σε έχει στεναχωρήσει πολύ, να σε έχει πληγώσει? Και γενικώς πώς αντιδράσεις το θέμα της κριτικής? Με έχουν πληγώσει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά αν ο άλλος πιστεύει ότι με το να γράφει ή να λέει κακοήθειες
χωρίς να ξέρει την προσωπικότητα του άλλου και τι περνάει, τι ζει, τι βιώματα έχει, τι σπουδές έχει, τι εμπειρίες έχει γενικότερα και στην προσωπική του ζωή και στην επαγγελματική του. Θέλει να κρίνει έτσι μόνο και μόνο για να κρίνει, οκ, αν έτσι βγάζει τα χρήματά του ο καθένας, οκ, και αυτό μες στο παιχνίδι είναι. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορεί να ζητάει βαρύτητα στο λόγο του, mm-hmm. όταν δεν γνωρίζει τον άλλον έτσι και απλά κρίνει από μία εικόνα. Όταν όμως, δεν μιλάω για τον Μουρατή τώρα, μιλάμε γενικά έτσι, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο και σέβομαι τη γνώμη του. Εντάξει, τι να κάνω, δεν θα κοιμηθώ με αυτό τώρα να δω εφιάλτες. Τι να κάνω, ζω με αυτό και ακούω και κρατάω τα καλά. Όχι τα καλά για να μου χαϊδεύουν τα αυτιά. Ακούω και τα αρνητικά, τα δέχομαι, αλλά να έχουν βαρύτητα και άποψη. Mm-hmm. Θέλω να προχωρήσουμε έτσι και σε κάποιες άλλες ερωτήσεις. Μάλιστα. Που θα τις ακούσουμε χωρίς καλάθι, ούτως ή άλλως δεν είναι. Είναι πιο ουσιαστικές και πιο απαλές. Εντάξει, παιδιά, θα κάνω κι εγώ όμως, έτσι. Βεβαίως, ό,τι θες. Ό,τι θες πραγματικά. Ό,τι θες. Ποια ήταν η στιγμή που φοβήθηκες περισσότερο για τη ζωή σου? Άντε, να τα κοιμάσω μήπως και το βάλω. Έλα, εντάξει, δικαιωματικά. Πάει τώρα. Ποια ήταν η φοβία? Το 2001 είχα πάθει πνευμονία, λίμωξη ερπνευστικού και πνευμοθώρακα μαζί συγχρόνως και είμαι ένας άνθρωπος που έχω άσθημα από 3 χρονών, mm-hmm. αλλεργικό. Αυτό λοιπόν βρέθηκε, χτύπησε λοιπόν άρρωστους πνεύμονες. Και ταλαιπωρημένη από τη δουλειά και κουρασμένη πάρα πολύ, με πολύ πεσμένο το νοσοποιητικό μου γι' αυτό και όλα μαζί, με τη μία. Και θυμάμαι ότι ήμουν στο κρεβάτι που με κατεβάζανε από το δωμάτιο του νοσοκομείου, γιατί μπήκα σπεσμένα. Με κατεβάζανε στην εντατική και στην ερώτηση της μητέρας μου στο γιατρό τι γίνεται, ο γιατρός σου απάντησε ότι δεν ξέρω τι θα γίνει. Τι σκέφτηκες εκείνη τη στιγμή? Τι πεθαίνω. Mm-hmm. Ξέρετε, η ασφυξία είναι πάρα πολύ βίαιη μάλλον. Το να νιώθεις ότι δεν μπορείς να αναπνεύσεις και σε κάθε σου προσπάθεια προκαλεί πανικό, σου προκαλεί απίστευτα ταχυκαρδία. Δηλαδή, οι παλμοί μου είχαν φτάσει 185 για πάρα πολλή ώρα και είχα από πάνω μου, θυμάμαι, όλους τους χειρουργούς που μπορούν να υπάρχουν. Καρδιά, θώρακος, πνεύμονα. Είχαν έρθει όλοι πάνω μου γιατί φοβόντουσαν ότι αν γλιτώσω από το θέμα του πνευστικού θα φύγω από καρδιά. Mm-hmm. Γιατί ήμουν πολλή ώρα. Αλλά όλα καλά. Είχα πολύ καλούς γιατρούς. Είχες μείνει πολύ καιρό μέσα στο νοσοκομείο? Έμεινα 3 μέρες εντατική και 10-12 μέρες στο νοσοκομείο. Μετά ξαναμπήκα, αλλά ήταν πολύ πιο ήπιο. Ανέφερες τη μητέρα σου. Ξέρω ότι έχετε πολύ ωραία και πολύ δεμένη σχέση. Αφορά στη μητέρα σου η επόμενη ερώτηση. Ποιος άνθρωπος, εκτός από το παιδί σου, σε επηρεάζει περισσότερο στη ζωή σου? Νομίζω η μητέρα μου σίγουρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Όχι τόσο πολύ στο να με επηρεάσει, αλλά να μου πει μια γνώμη τρίτου, mm-hmm. που με αγαπάει πιο πολύ από όλους, mm-hmm. εκτός του παιδί μου, που δεν μπορεί να εκφράσει τη γνώμη του για τα σοβαρά θέματα που θέλω. Νομίζω πλέον με επηρεάζω πάρα πολύ εγώ. Mm-hmm. Έχω καταφέρει... Ξέρεις τι θέλεις περισσότερο. Κάτι που δεν είχα στο παρελθόν, να μην αφήνω να με επηρεάζουν γενικότερα οι άλλοι. Γιατί χρειαζόταν πολύ δουλειά για να γίνει αυτό. Άφηνε και με επηρεάζαν. Δεν θέλω να με επηρεάζουν, θέλω να είμαι εγώ υπεύθυνη για τις πράξεις μου και τα λεγόμενά μου και απλά συμβουλεύομαι. Δεν επηρεάζομαι. Ο σύντροφός είναι ανάμεσα σε αυτούς που συμβουλεύεσαι, γιατί είπες πρόσφατα σε μια άλλη σου συνέντευξη, διαβάζω από ό,τι βλέπεις, ναι. ότι σου έχει σταθεί πάρα πολύ σε δύσκολες έτσι, mm. καταστάσεις της ζωής σου και ότι είναι από τους ανθρώπους που θεωρείς πολύ σημαντική τη σχέση σας, ότι είναι από τις πολύ δυνατές σχέσεις που έχεις. Να με επηρεάσει για κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μου, δύσκολα θα αφήσω άλλους να με επηρεάσουν. Στο παρελθόν με επηρεάζαν αρκετά. Mm-hmm. Και δεν θέλω. Νιώθω τον τελευταίο καιρό ότι έχω πραγματικά ενηλικιωθεί και ότι έχω αλλάξει σε κάποια πράγματα που το είχα παράπονο σε μένα. Δεν ρίχνω κανένα φταίξιμο στους άλλους. Εγώ έφταιγα
αυστηρά εγώ έφταιγα για όλα αυτά που άφηνα να μου συμβαίνουν. Και πλέον παίρνω εγώ τις αποφάσεις μου. Το ότι δεν θέλεις να σε επηρεάζει κάποιος και δεν τους αφήνεις τους τρίτους να σε επηρεάζουν, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ενδεχομένως άκουσες κάποια σχόλια και για την επιλογή του συντρόφου σου, επειδή έχετε μία διαφορά ηλικίας. Ναι, δεν ξέρω αν έγινε από αυτό, αλλά και αυτό το πλέον, και αυτό μπορώ να το πω γιατί το έχω ζήσει και το ζω, είναι πάρα πολύ ανούσιο και αστείο όταν υπάρχει ένας άνθρωπος που πραγματικά μπορεί να είναι εκεί, είτε η ταυτότητά του είναι 15, 18, ένα χρόνο, ξέρεις, δείχνει πιο νέος ή και πιο μεγάλος. Mm-hmm. Νομίζω η ωριμότητα και το αντριλίκι του καθένα δεν πάει σύμφωνα με την ηλικία του. Πάει σύμφωνα με το μυαλό του. Τι είναι αυτό που εσύ αναζητάς σε μία σχέση και που σε κερδίζει σε έναν άνθρωπο? Να με κάνει αισθάνομαι ασφαλής, mm-hmm. να με ανανεώνει, να γελάω. Θέλω να γελάω πολύ. Να μου κάνει εκπλήξεις, να προσπαθεί να μου κάνει τη ζωή πιο ευχάριστη, πιο εύκολη. Και δεν μιλάω οικονομικά καθόλου. Μιλάω για τα απλά πράγματα, τα καθημερινά. Και σίγουρα το πιο σημαντικό, εκτός από το να με αγαπάει και να μου το δείχνει, είναι να είναι εκφραστικός γενικότερα στα συστήματά του, αλλά να σέβεται ότι είμαι πρώτα απ' όλα μία μαμά που έχει ένα παιδί που είναι πάνω απ' όλα και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αναβληθούν και να αλλάξουν σχέδια που μπορεί να έχουν οργανωθεί και καταστραφεί, ξέρεις, μέχρι και 2-3 εβδομάδες πριν, ότι μπορούν αυτά να ανατραπούν οποιαδήποτε στιγμή. Ότι η πρώτη ερώτητά μου είναι ο γιος μου. Και αν όλα αυτά τα εμπεδώσει κάποιος και με κάνει να αισθάνομαι καλά, αλλά όλα αυτά βέβαια δεν τα αισθάνομαι και εγώ για εκείνο, είμαστε μαζί. Θα σκεφτώσεις να κάνεις ένα δεύτερο παιδί? Και με τη σχέση σου, την Τωρίνη, που είναι μια σημαντική, σπουδαία σχέση για σένα. Είναι πολύ βαθιά τα νερά. Γενικότερα. Το δεύτερο παιδί, γενικότερα. Το δεύτερο παιδί, ναι. Ναι. Θεωρητικά θα ήθελα, πρακτικά δεν νομίζω να έχω, δεν έχω τα κουράγια. Ούτε τις αντοχές για να κάνω κάτι τέτοιο. Είμαι με δύο δουλειές, σκέφτομαι να κάνω, να ανοιχτώ επιχειρηματικά και αλλού, επαγγελματικά. Mm-hmm. Να κάνω και άλλα, γιατί έχω αποκτήσει τελευταία μία απίστευτη ανασφάλεια το ότι θέλω να βρίσκω πόρους ώστε να είμαι οικονομικά ανεξάρτητη. Ασφαλής. Mm. Ανεξάρτητη και ασφαλής. Όχι για να αγοράζω τσάντες και παπούτσια. Για το παιδί σου, βέβαια, να υποθέσω. Πρωτίστως. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Όχι για να mm-hmm. κάνω πολυτελή ταξίδια ή να ταξιδεύω business. Σκοτίστηκα, πραγματικά σκοτίστηκα. Για να αισθάνομαι εγώ ασφαλής για μένα και το παιδί μου. Mm-hmm. Αυτό. Ασφάλεια θέλω. Έχω την αίσθηση ότι είσαι πιο όρημη και πιο ήρεμη και ισορροπημένη και κατασταλαγμένη από ποτέ και αυτό φαίνεται. Και θέλω να σου ευχηθώ να έχεις έναν υπέροχο χειμώνα, να είσαι ασφαλής, να είσαι καλά και όσα όλα έχεις ονειρευτεί και έχεις επιθυμήσει να τα βρεις μπροστά σου και εύκολα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι και εσένα τα καλύτερα. Δεν ξέρω αν τα έχεις βρει. Καλά πάμε. Και έχουμε και πολλά κοινά. Τι εννοείς? Διαρκείας θα πάρεις? Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μόνο τα δικά μου θα λέμε. Συγγνώμη, δεν είναι δίκαιη εκπομπή αυτή. Θα σου πω αμέσως τώρα. Καθόλου. Σε ευχαριστώ πάρα. Α, μου την πήρατε, δεν πειράζει, πάρτε εσύ. Έλλη Κοκκίνου ήταν κοντά μας και την ευχαριστώ πολύ για το ποδαρικό. Και αμέσως τώρα εμείς δίνουμε πάσα σε Φώτη και Μαρία. Έχουμε αλλαγή ώρας, οι οποίοι σας υποδέχονται αμέσως τώρα να δώσουν έτσι άλλη νότα στα μεσημέρια σας. Αμέσως μετά εκείνοι πασάρουν στην Τατιάνα μας και το Μίλα με εκλεκτό καλεσμένο σήμερα. Πολύ ωραίο έτσι πρωταγωνιστή της επικαιρότητας. Και βέβαια το Μίλα μετά δίνει πάσα στην προδοσία, τη νέα.